Πανηγυρικό το κλίμα εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πανίκο, κυρίες και κύριοι. Άλλοι έρχονται και άλλοι φεύγουν για να μεταβούν είτε στο επιτελείο είτε στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία για την ανακήρυξη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, βρίσκεται όπως πληροφορούμαστε στο γραφείο του και ετοιμάζει την ομιλία του, την οποία θα μεταβεί στο επιτελείο για να απευθυνθεί στους υποστηρικτές του, στον λαό. Γύρω στις 8 έχουμε πληροφορηθεί ότι θα αναχωρήσει από το Προεδρικό Μέγαρο. Οι υπουργοί που βρίσκονταν εδώ, σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν εδώ, έχει αναχωρήσει για να πάει στο επιτελείο, όπου τον αναμένει πλήθος κόσμου όπως αντιλαμβανόμαστε, αλλά και εδώ έρχονται οι υποστηρικτές. Πριν από λίγο έχει φτάσει και η πρώτη κυρία της Δημοκρατίας, Άντρια Αναστασιάδη, ενώ νωρίτερα είχαν φτάσει οι δύο του θυγατέρες με τους συζύγους και τα εγγόνια. Με χαμόγελα, ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Δέχτηκαν τα συγχαρητήρια των υπολείπων που βρίσκονταν εδώ και όλοι βρίσκονται μέσα και αναμένουμε βασικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται με τους πάρα πολύ στενούς του συνεργάτες και τους επικοινωνιολόγους του και ετοιμάζει την ομιλία του με την οποία θα απευθυνθεί στον κυπριακό λαό γύρω στις 8. Άρα, λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρακολουθούμε πάντα εικόνες από το επιτελείο του Νίκου Αναστασιάδη. Περιμένουμε στην ουσία την δήλωση του Σταύρου Μαλά και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Κυρία Βασιλιάδου,